Radio Enandi. www.radioenandi.gr. Φίλες και φίλοι, ακούτε Radio Enandi, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 11:40 και να ξεφύγουμε λίγο από τα καθιερωμένα, να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, να μιλήσουμε περί πολιτισμού. Στην εποχή της κρίσης, πολλοί λέγανε ότι αν υπάρχει οικονομική κρίση είναι δύσκολο, είναι ίσως και πολυτέλεια κάποιος να ασχολείται με τον πολιτισμό. Υπάρχουν όμως και παραδείγματα που δείχνουν το αντίθετο. Ένα από αυτά είναι η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, η οποία βεβαίως δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια πριν από την κρίση στο χώρο, αλλά απέδειξε ότι και στην περίοδο της κρίσης μπορεί κάποιος να δρά, να ενεργεί, να ασχολείται με τον πολιτισμό. Για όλα αυτά όμως έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Διευθυντή της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, γνωστό δημοσιογράφο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπιάτκα, ο οποίος έτσι θα μας βοηθήσει να ρίξουμε μια τρίτη ματιά στην Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος και στον πολιτισμό στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα, κύριε Μπιάτκα. Καλημέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που θυμηθήκατε και μια ιστορική εκπομπή που είχα επί 12 χρόνια στην Αρτρία, την τρίτη ματιά. Βεβαίως, πώς να το ξεχάσουμε. Ήταν τόσο πολλά χρόνια και τόσο καλή εκπομπή που έχουμε τις καλύτερες αναμνήσεις. Είστε καλά. Ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Ναι. Λοιπόν, πολιτισμός, Ο πολιτισμός, κύριε Μπιάτκα. Γίνεται να έχουμε πολιτισμό εν μέσω κρίσης. Κοιτάξτε, λένε κάποιοι και το έχουν τεκμηριώσει και αυτό συνέβη με τις μεγάλες περιπέτειες που πέρασε η ανθρωπότητα στον 20ο αιώνα. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, έτσι. Μεγάλες φουρτούνες, μεγάλες προσφυγές. Η Ελλάδα μάλιστα πέρασε και τρεις δικτατορίες, έναν εμφύλιο, προσφυγιά, δύο παγκοσμίους πολέμους. Πάντα όταν υπήρχε και οικονομική κρίση αλλά και αναστάτωση, οι καλλιτέχνες με το ευαίσθητο μάτι τους, με την προφητική τους καλλιτεχνία, με τη διορατικότητα, άφησαν έργο. Υπήρχε πόνος, υπήρχε ζόφος, υπήρχε πρόβλημα, υπήρχαν όλα αυτά, αλλά ταυτοχρόνως έτσι, μέσα από αυτά τα αγκάθια υπήρξαν άνθρωποι που έλαμψαν. Σπουδαία πράγματα έγραψε στην κατοχή και τότε πολύ νεαρός ο έφηβος ο Μάνος Χατζηδάκης. Σπουδαία πράγματα έγραψε τα χρόνια τα πέτρινα του 50 ο Μίκης Θεοδωράκης. Έτσι δεν είναι, σπουδαίοι καστικοί, σπουδαίοι θεατράνθρωποι. Στα Ζόρια, ο Κάρολος Κούν, ο Τσαρούχης. Τώρα ακόμα... μιλάτε για κάποια ονόματα τεράστια με την προσφορά τους. Οπότε... Θέλω, όχι, ήθελα να πω ότι ο πολιτισμός, ο οποίος δεν είναι μόνο έτσι η αποτύπωση του έργου, ένας πίνακας, ένα συμφωνικό έργο, ένα γλυπτό, ένα λογοτεχνικό έργο, είναι ο πολιτισμός της καθημερινότητας. Μια διαφορετική αισθητική, την οποία έτσι μπορούν να διατυπώσουν οι καλλιτέχνες και να μπορέσουν να βοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο, ας το πω, δεν ξέρω αν ταιριάζει αυτό το ρήμα, να βρει ένα τέμπο καλύτερο στην ποιότητα ζωής και στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Έχουμε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος. Πότε ιδρύθηκε και από ποιους? Κοίταξε, είναι ένα αντίδωρο που θα λέγε κανείς οι επιχειρηματίες. Θέλησαν, έχοντας αυτήν την φιλοσοφία, ιδρύθηκε το 1995, θέλοντας να κάνει πολιτικές εκδηλώσεις, συνέδρια, εκθέσεις, να βοηθήσει ερευνητικά προγράμματα, να στηρίξει νέους δημιουργούς και σιγά σιγά ανέπτυξε και μια σημαντική εκδοτική δραστηριότητα. Και με ξεχωριστά έργα, όπως είναι η Ρωτώντα που έγραψε ο διακεκριμένος καθηγητής Μουτσόπουλος, όπως είναι το Πεντάτομο, ένα σπουδαίο έργο, σπουδαίας δουλειάς του Ευαγγέλου Χεκιμόγλου, των συνεργατών του, η ιστορία της επιχειρηματικότητας, αλλά και το τακτικό μας περιοδικό, το οποίο είναι το Θεσσαλονικαίων Πόλης, που κινείται στο τετράπτυχο Ιστορία, Πολιτισμός, Γράμματα, Τέχνες. Τελευταία, με ιδιαίτερη χαρά να σας πω ότι γίνεται και ένα μεγάλο άνοιγμα στους νέους δημιουργούς, με το περιοδικό που βγάλαμε, που στο ξεκίνημα ήταν το Άρτη, το οποίο πραγματικά έτσι σε μια διεθνή διάσταση της πρωτοποριακής τέχνης δίνει το λόγο, στους νέους δημιουργούς. Είναι ένα περιοδικό το οποίο θα στηριχθεί βέβαια από την Πολιτιστική Εταιρεία, γιατί η Θεσσαλονίκη, μην ξεχνάτε, είναι η δεύτερη σημαντική πόλη της χώρας και θέλει να αναδείξει ό,τι πιο τολμηρό και πρωτοποριακό συμβαίνει, μουσική, εικαστικά, θέατρο, λογοτεχνία, χορός, κινηματογράφος, στέλνοντας στο εξωτερικό πια τα καλύτερα δείγματα της σπίθας της δημιουργίας των νέων δημιουργών της Θεσσαλονίκης. Είναι δίγλωσσο,
και ελπίζουμε και αυτό να έχει την αποδοχή που έχει το παλιό μας περιοδικό, το Θεσσαλονικιών Πόλης. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε εδώ στην αποδοχή που λέτε, είτε για το περιοδικό, είτε για τις άλλες εκδηλώσεις, είτε γενικά για τον πολιτισμό ο οποίος δημιουργείται ή και παράγεται, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Υπάρχει αποδοχή από τον κόσμο, ή υπάρχει το ενδιαφέρον από τον κόσμο, ή περιοριζόμαστε σε μια ελίτ που ασχολείται με αυτά? Κοιτάξτε, αυτό θέλει μια επιμονή και μια επιμονή. Μια υπομονή και μια επιμονή. Χρειάζεται συγκατάβαση, χρειάζεται οξυδέρκεια, χρειάζεται επικοινωνία με τον κόσμο. Δεν έχουμε παράπονο, γιατί και τα ντοκιμαντέρ μας που έχουμε κάνει, ας πούμε το ντοκιμαντέρ σε σενάριο του Χρήστου Ζαφίρου, διακεκριμένου συγγραφέα και συναδέλφου μας δημοσιογράφου, για τα 15 μνημεία της Θεσσαλονίκης που προστατεύει η UNESCO ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, μέσα στα οποία είναι η Ρωτώντα, ο Λευκός Πύργος, ο Πύργος του Τριγωνίου, τα κάστρα κτλ. Προβλήθηκαν σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, σε ιστορικούς τηλεοπτικούς σταθμούς στο εξωτερικό. Είχε μία ανταπόδοση, είχε μία διαδραστικότητα, έτσι να χρησιμοποιήσω μια έκφραση της εποχής. Δηλαδή αγκαλιάστηκε. Το είδαν σχολεία, το σχολίασαν, έγινε αντικείμενο να γράψουν εκθέσεις τα παιδιά για το μνημειακό απόθεμα της πόλης. Αυτό μας ικανοποίησε πάρα πολύ. Το χαρίσαμε στην πόλη αυτό. Μάλιστα. Τώρα μιλάμε για μια εταιρεία η οποία, όπως είπαμε, έχει δημιουργηθεί από τους επιχειρηματίες Βορείου Ελλάδος. Ναι. Πώς ταιριάζει κάποιος να είναι επιχειρηματίας και συγχρόνως να ασχολείται με τον πολιτισμό? Είναι κάποια ανάγκη, είναι κάποια ανάγκη για προσφορά, για ανταπόδοση στην πόλη? Νομίζω ακριβώς αυτό συμβαίνει. Υπάρχει ένα όραμα. Είναι μια τα οποία χρηματοδοτούνται από τους επιχειρηματίες. Αφιλοκερδός, έτσι δεν. Τώρα παραδίδεις και ντοκιμαντέρ και περιοδικά και, εν πάση περιπτώσει, και κάποιες δράσεις στην πόλη. Έχουμε σβήσει κάποιες παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια. Διότι ναι, μπορεί να έχεις μια επέμβαση στο δημόσιο χώρο και να έχεις ένα ωραίο γκράφιτι. Αλλά μπορεί να έχεις και κάποια έτσι κακότεχνα συνθήματα, βρυχές κτλ. Και μάλιστα πολλά από αυτά βρέθηκαν και σε ιστορικούς χώρους της πόλης, δημοσίους χώρους. Η εταιρεία μας προσπάθησε να αποκαταστήσει αυτό το πράγμα. Είχαν τοποθετήσεις γλυπτών. Δηλαδή στον πολιτισμό της καθημερινότητας έχει κάνει επεμβάσεις η πολιτιστική εταιρεία για την ανάδειξη, την καλλιτεχνική και την κοινωνική ανάδειξη του πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, της ταυτότητάς της, να το πω έτσι καλύτερα. Ξέρετε, παλιά είχαμε... Τον προηγούμενο αιώνα, τους προηγούμενους αιώνες, είχαμε τους εθνικούς ευεργέτες που βοηθούσαν την Ελλάδα, ας πούμε. Στα σύγχρονα χρόνια έχουμε, ξέρω, το Ίδρυμα Νιάρχος, το Ίδρυμα Λάτσι, την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος. Ψηφίδα με την ιδιαιτερότητά του, με το όραμά του. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Yeah. Επειδή έχουμε πολλές φορές στο μυαλό μας ότι οι επιχειρηματίες είναι κάποιοι τύποι σαν τον Σκρούτζ Μακντάκ, Σκρούτζ Μακντάκ που κολυμπάνε μες τα χρήματα και δεν νοιάζονται για τίποτα άλλο. Είναι έχει αποδειχθεί, υπάρχουν και άλλοι. Που θέλουν έτσι, εφόσον υπήρξε μία, έτσι, πώς να το πω, ότι πρόκοψαν στην επιχείρησή τους, έτσι, στο τέτοιο κτλ. Και θέλησαν να δώσουν ένα αντίδωρο στην κοινωνία που τους έκανε περίοπτους οικονομικά. Και θέλουν να, κυρίως είναι να συμμερίζεσαι αυτό που υπάρχει στο καταστατικό της εταιρείας των επιχειρηματιών, που διοικείται από μια εκτελεστική επιτροπή. Υπάρχουν πάνω από 35 επιχειρηματίες, σημαντικοί της πόλης, οι οποίοι θέλουν να διαμορφώσουν όχι μόνο να γίνονται εκδηλώσεις ή να εκδίδονται βιβλία και να γίνονται ντοκιμαντέρ, αλλά να διαμορφώσει μια πλατφόρμα διαλόγου και προβληματισμού για την πόλη και τον πολιτισμό της, τον πολιτισμό της καθημερινότητας. Και αυτή η πλατφόρμα, ξέρεις, είναι κάτι δυναμικό. Δεν είναι κάτι το οποίο το διατυπώνει σήμερα και θα ισχύει μετά από 50 χρόνια. Βγαίνουν νέοι δημιουργοί, βγαίνουν νέες εκφράσεις, νέες τάσεις. Αυτό να ανοιχνεύσεις και να μπορέσεις να δώσεις το λόγο στους νέους δημιουργούς. Αν θέλουμε να δούμε το αύριο, έτσι. Βέβαια. Έχετε κάτι να μας πείτε για κάποιες προσεχείς δράσεις ή εκδηλώσεις που έχετε σχεδιάσει? Σας είπα, πέρα από το Άρτη και από το Θεσσαλονικαίων Πόλης και τα ντοκιμαντέρ που κάνουμε, κάθε χρόνο διοργανώνεται από έναν θεσμό ο οποίος ανήκει στην Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, που είναι το Δίκτυο Ναβαρίνο, οργανώνεται το Συμπόσιο Θεσσαλονίκης. Το Συμπόσιο Θεσσαλονίκης είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά στον γεωπολιτικό, διπλωματικό διάλογο που γίνεται για το πώς θα είναι ο κόσμος μας την επόμενη χρονιά. Έχει διοργανωθεί ήδη 7 φορές και γίνεται τον Οκτώβριο. Συνήθως και συμμετέχουν αναλυτές, σχολιαστές, σημαντικοί αξιωματούχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευθυντές μεγάλων εντύπων,
σπουδαίοι πανεπιστημιακοί της πολιτικής επιστήμης και της διπλωματίας και δίνουν το στίγμα που πηγαίνει όχι μόνο η νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος έτσι με τα νέα προβλήματα που μπορεί να είναι από την κλιματική αλλαγή και τις προσφυγικές ροές μέχρι την μεγάλη οικονομική κρίση. Και εξειδικεύοντας και στην Ελλάδα. Αυτό ονομάζεται Συμπόσιο Θεσσαλονίκης. Το έχει αγκαλιάσει η νεολαία, δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, παιδιά των πολιτικών επιστημών, ακόμα και μαθητές λυκείων. Και βέβαια οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι το παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι μια συνεισφορά το πού βαδίζει ο πλανήτης. Κάθε χρόνο το συνοψίζει. Αυτά τα εκδίδονται κάποια πρακτικά για να μπορεί να κάποιος... Αν μπείτε δίκτυο Ναβαρίνο Network, θα βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες για το Συμπόσιο Θεσσαλονίκης. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Μπλιάτκα, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας κάνω μια ερώτηση, λίγο ξεφεύγοντας από το αντικείμενό μας. Ναι. Όπου να πούμε ότι είστε και συγγραφέας, έχετε γράψει αρκετά βιβλία. Προσωπικά έχω διαβάσει το εισαγωγή στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ για επαγγελματικούς λόγους, αλλά και για τη βιογραφία που έχετε γράψει του Διονύση Σαββόπουλου. Ναι. Όμως έχετε γράψει και άλλα βιβλία για τον Γιώργο Κούδα, τον Αντώνη Αντωνιάδη. Σας αρέσουν οι βιογραφίες από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Ετοιμάζετε κάποια καινούργια. Η τελευταία μου είναι του Γιάννη Κυριακίδη. Γιάννη Κυριακίδη. Πριν πεθάνει, ναι. Μια ζωή γεμάτη εικόνες. Μια ζωή γεμάτη εικόνες, όπου έγραψα σημαντική Θεσσαλονική και διεσώθη η μαρτυρία τους. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ξέρετε, εγώ δουλεύω προσπαθώντας να συλλέξω νωρίς τις πληροφορίες. Γιατί ξέρετε, δεν θα ζήσουμε αιώνια, ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε ακόμα και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι, το Those Were the Days. Ακριβώς, μας δόθηκαν κάποιες μέρες στον καθένα μας. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Αυτές ήταν οι μέρες μας. Και όταν είσαι νέος πιστεύεις ότι δεν θα τελειώσουν. Αυτό είναι ο στίχος που λέει Those were the days my friend, we thought they would never end. Όταν είσαι νέος πιστεύεις ότι οι μέρες που σου δίνουν δεν ζήσεις. Θα σας κάνω ένα πολλαπλασιασμό. Τα 100 χρόνια που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα φτάσουμε είναι 36.500 μέρες. Αν λοιπόν το δεις αυτό στη διάρκεια της ιστορικής έρευνας, πρέπει η έρευνα να καταγράψει γρήγορα. Γιατί αν δεν προλάβεις κάποιους ανθρώπους να πάρεις τη μαρτυρία τους, την έχασες. Και μετά θα βασιστείς σε μαρτυρίες του εγγονού, του δυσέγγονου κτλ. Ο οποίος θα βάλει και τη δική του δημιουργική φαντασία, δεν θα τα θυμάται καλά. Εγώ όταν γράφω τις βιογραφίες έχω το νου μου ότι πρέπει να μιλήσω με 50 ανθρώπους εκτός από τον τιμόμενο. Το είδατε εξάλλου. Mm-hmm. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να κερδίσετε, ας πούμε, την εμπιστοσύνη του Αντωνιάδη, του Κυριακίδη ή του Σαββόπουλου? Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Με τον Διονύση Σαββόπουλο, λόγω του ότι από τον καιρό που ήμουν στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, από το 1980 μέχρι το 1996, παρακολουθούσα το ρεπορτάζ στο φοιτητικό και ταυτοχρόνως στο πολιτιστικό. Και μάζεψα ένα τεράστιο υλικό για τον Διονύση Σαββόπουλο. Όταν ερχόταν εδώ, τον έβρισκα και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα κλπ. Κάποια στιγμή οι συνάδελφοι μου λέγανε, αίρεση, αυτό μπορεί να γίνει βιβλίο. Αμέσως μετά αυτό με τετράπη, πότε θα βγει αυτό το βιβλίο που λέγαμε? Μου λέει, παιδιά, δεν το έχω πει ποτέ εγώ αυτό. Εγώ έγραψα ρεπορτάζ, μάζεψα στοιχεία, αλλά όταν τα είδα, και αυτό συνέβη το 1996-97, και εγώ τρόμαξα από το εύρος του υλικού. Το έθεσα υπόψη του Τροβαδούρου, του Διονύση Σαββόπουλου, και του άρεσε να βγάλουμε ένα βιβλίο με τον Σαββόπουλο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το ευρύτερο το έβγαλε ο ίδιος, με τίτλο «Η Σούμα», mm-hmm. που έχει τα πάντα. Και το έργο του και τη ζωή του και το όραμά του είναι στη Σούμα. Αλλά το δικό μου το βιβλίο, «Η Υπόγεια Διαδρομή», είναι ο Σαββόπουλος από τότε που γεννήθηκε μέχρι να πάρει το φορτηγό. Είναι δηλαδή η βιογραφία. Ναι. Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Έχει την αξία του. Σίγουρα. Σχεδιάζεται κάποια καινούργια βιογραφία ή κάποιο άλλο βιβλίο για το μέλλον? Ναι, έχω κάτι. Δεν μπορείτε να μας πείτε? Φυσικά μπορώ. Για πείτε μας. Θα είναι ωραία πράγματα. Έχω κάτι συνεντεύξεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο Θεσσαλονικίον Πόλης, στις εφημερίδες, αλλά και κάποιες μεταδόθηκαν στη σειρά εκ του πλησίων στην R3. Είναι μια ιστορική σειρά αυτή που είχα το εκ του πλησίων. Mm-hmm. Μια εποχή ήταν από το 2006 μέχρι το 2008 και τώρα τελευταία έκανα το 2016-17. Είναι 6 καθηγητές οι οποίοι ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν τη ψυχή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μίλησα δηλαδή με τον Μαρονίτη, τον Μουτσόπουλο, τον Ιωάννη Μανολεδάκη, τον Χρήστο Τσολάκη, τον Εμμανουήλ Κρυαρά. Όλη την αφρόκρεμα των καθηγητών. Ναι, οι οποίοι είναι όλοι έτσι, γεννήθηκαν πριν τον πόλεμο, διέπρεψαν
και υπάρχει μία και ήθελα και θέλω να διασωθεί ο προφορικός τους λόγος. Γιατί μου μίλησαν και για το φοιτητηλίκι τους, όχι μόνο πώς δίδαξαν την έρευνά τους, την επιστημοσύνη τους που ήταν σπουδαία, αλλά και το πώς έβλεπαν κοινωνικά το πανεπιστήμιο στο κέντρο της πόλης με αυτή την ταυτότητα. Και ήθελα να διασωθεί ο προφορικός λόγος και το ετοιμάζω με τίτλο μάλλον «Αναζητώντας την ψυχή του απειθήτα». Πότε πιστεύετε ότι θα είναι στα βιβλιοπωλεία? Κοιτάξτε τώρα, το βιβλίο είναι λίγο οδύνεστο και του. Νομίζω το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο. Κύριε Μπλιάτκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά, γεια σας.